Καλώς ήρθατε. Ονομάζομαι Χρήστος Χατζιάστρου και μαζί θα δούμε βήμα-βήμα όλα τα στάδια και τα μικρά μυστικά στην κατασκευή ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση μιας υπάρχουσας κατοικίας. Η Fibran είναι μια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών και δομικών υλικών. Ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων κατασκευαστικών λύσεων, δημιουργώντας την ενεργειακή ασπίδα των κτηρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα κτίρια καταναλώνουν περίπου το 74% της ενέργειάς τους για θέρμανση και ψύξη. Η πιο ενδεδειγμένη λύση για τη μείωση της κατανάλωσης είναι η εξωτερική θερμομόνωση. Η μείωση της κατανάλωσης με την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος έχει υπολογιστεί ως 35%. Βασική εργασία που προηγείται στην επιφάνεια της όψης, πριν ξεκινήσει η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, είναι η αναγνώριση τυχών βλαβών της υπάρχουσας κατασκευής και η επιδιόρθωσή τους, όπως για παράδειγμα η επισκευή κατεστραμμένων σοβάδων, η απομάκρυση αποκολλημένων χρωμάτων και άλλες παρόμοιες εργασίες. Επιπρόσθετα, στη βάση του κτηρίου, που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος, πρέπει να δημιουργηθεί περιμετρική ζώνη στεγανοποίησης που θα αποτρέψει μελλοντικά τη διείσδυση υγρασίας στο κτίριο. Στη συνέχεια, καθορίζουμε το επίπεδο τοποθέτησης των θερμομονωτικών πλακών, οριζόντια με ράμα και κάθετα με νήμα της στάθμης. Παράλληλα, στο ύψος που τελειώνει η ζώνη στεγανοποίησης, τοποθετείται ένας οδηγός εκκίνησης που θα διευκολύνει την επίπεδη και ευθύγραμμη συγκόλληση των πλακών. Πριν από την έναρξη τοποθέτηση των θερμονωτικών πλακών, προκειμένου να αποφεύγονται θερμογέφυρες, απαιτείται όσο το δυνατόν λεπτομερή σχεδιασμό τη συναρμογή του στα διάφορα σημεία τη όψη, όπως παράθυρα, πόρτες, στέγη και μπαλκόνια. Ξεκινάμε λοιπόν με την τοποθέτηση των πλακών εξυλασμένης πολυστερίνης Fibran XPS ETX GF στη βάση του κτηρίου, κάτω από τον οδηγό κίνησης, στη ζώνη υψηλής στεγανοποίησης. Η επιλογή τοποθέτησης του Fibran XPS ETX GF σε αυτό το δύσκολο σημείο γίνεται γιατί είναι ένα υλικό που εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή υδατοπορρόφηση σε συνθήκες μόνιμης υγρασίας και υψηλή μηχανική αντοχή από χτυπήματα και διατρήσεις. Έχοντας κάνει την ανάμιξη του κονιάματος επικόλλησης, τοποθετούμε το κονίαμα με τη μέθοδο περιμετρικής λωρίδας και σημείων, προκειμένου η πλάκα να συγκρατείται ομοιόμορφα στο υπόστρωμα για να αποφεύγονται μελλοντικά φαινόμενα αποκολλήσεων. Έπειτα, ακολουθεί η τοποθέτηση του πετροφάρμακα Fibran Geo BP021 στις επιφάνειες πάνω από τον οδηγό κίνησης. Η επιλογή θερμομόνωσης με πετροφάρμακα Fibran Geo BP021 γίνεται γιατί είναι το βιοκλιματικό υλικό που προσφέρει χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγημότητας με υψηλή ενεργειακή εξοικονόμηση ακόμα και σε μικρά πάχη. Το μικρότερο συντελεστή αντίσταση στη διάχυση δερατμών και επομένως τη μεγαλύτερη δυνατή διαπνοή της όψης και πραγματικό παθητικό αερισμό του κτηρίου. Εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση νερού σε συνδυασμό με υψηλή διαπνοή και συνεπώς σταθερή ενεργειακή απόδοση σε βάθος χρόνου. Τη μέγιστη κατηγορία αντοχής στη φωτιά για την πυροπροστασία του κτηρίου σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς και την νομοθεσία. Το μεγαλύτερο συντελεστή ηχοαπορρόφησης και τη δυνατότητα παράλληλης ηχομόνωσης του κτηρίου. Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται από κάτω προς τα πάνω, κολλητά η μία με την άλλη και με μετατοπισμένους αρμούς. Η επίπεδη τοποθέτησή τους ελέγχεται και εξασφαλίζεται με τη χρήση τρίμετρου πύχη. Η ποσότητα της κόλλας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το 40% της επιφάνειας της πλάκας. Κατά τη διαδικασία επικόλλησης δεν πρέπει να δημιουργούνται διάκαινα μεταξύ των πλακών. Τυχόν μεγάλα κενά γεμίσουν με το πετροβάμακα. Σε κενά μεταξύ των πλακών, μικρότερα από 4 χιλιοστά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονωτικός αφρός πλήρωσης ελαφράς διόγκωσης. Το κονίαμα επίχρησης που θα ακολουθήσει δεν επιτρέπεται να εισέλθει εντός των αρμών μεταξύ των μονωτικών πλακών, ούτε τυχόν διάκαινα επιτρέπεται να γεμίζουν με κονιάματα. Στις ακμές του κτηρίου επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο ολόκληρων ή μισών πλακών, πάντα με οδοντοτή τοποθέτηση. Οδοντοτή τοποθέτηση πραγματοποιείται και στις ακμές των κουφωμάτων και στις εσοχές τους. Κατά την κόλληση των πλακών πρέπει να εξασφαλιστεί η τήρηση της ορθοκονικότητας. Σε περίπτωση που μετά την τοποθέτηση κάποιες πλάκες εξέχουν στις ακμές, μπορούν να κοπούν αφού πρώτα στεγνώσει επαρκώς η κόλλα. Στα ανοίγματα των τείχων, οι αρμοί των πλακών δεν πρέπει να αποτελούν συνέχεια των ακμών των κουφαμάτων. Έτσι, για την τοποθέτησή τους, θα πρέπει να υπολογίσουμε επιπλέον μήκος, ώστε να κοπούν κατάλληλα χωρίς να δημιουργούνται αρμοί στις ακμές των κουφαμάτων. Πριν την έναρξη της εργασίας στήριξης, σχεδιάζεται το διάγραμμα τοποθέτησης των βυσμάτων. Έπειτα, τοποθετούμε τα βύσματα σε μορφή TAF όπως και παρουσιάζεται. Στη συνέχεια, ακολουθούν εργασίες ενίσχυσης σε δύσκολα σημεία της όψης. Στις γωνίες ανοιγμάτων παραθύρων και θυρών είναι απαραίτητη τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού διαστάσεων περίπου 30x30 εκατοστά για την αποφυγή μελλοντικών ρηγματώσεων. Η στερέωσή τους γίνεται ακριβώς στην κορυφή της γωνίας
με κλίση 45 μοίρες με τη βοήθεια της κόλλας. Γωνιόκρανα από PVC τοποθετούνται με την κόλλα σε όλες τις εξωτερικές ακμές της όψης και των κουφωμάτων, όπου απαιτείται ενίσχυση των αντοχών τους. Νεροσταλάκτης τοποθετείται με τον ίδιο τρόπο με τα γωνιόκρανα σε όλες τις οριζόντιες ακμές της όψης που είναι εκτεθειμένες στη βροχή. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε σε όλη την επιφάνεια τη βασική στρώση που είναι συνήθως το ίδιο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών. Στο Petrovamca Fibran Geo BP021 απαιτείται καταρχήν ένα αστάρωμα με επίπεδη σπάτουλα όλης της επιφάνειας. Η εργασία πραγματοποιείται χωρίς να αφήνουμε περίσσια υλικού πέρα του υλικού που εισέρχεται στο πορόδες του Petrovamca, αφαιρώντας παράλληλα και τυχόν ίνες στις επιφάνειες που δεν είναι επαρκώς ενσωματωμένες στην πλάκα. Κατόπιν πραγματοποιείται η διάστρωση της βασικής στρώσης με την οδοδοτή σπάτουλα. Το υαλόπλεγμα οπλισμού ενσωματώνεται στη βασική στρώση αμέσως μετά τη διάστρωσή της και όσο ακόμα αυτή είναι νοπή. Η τοποθέτηση γίνεται από πάνω προς τα κάτω και πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τη βασική στρώση. Κάθε επόμενη στρώση υαλοπλέγματος πρέπει να επικαλύπτει την επόμενη κατά 10 εκατοστά. Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος της βασικής στρώσης, ακολουθεί η εφαρμογή του ασταριού πριν το τελικό διακοσμητικό επίχρησμα. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, η εφαρμογή του έγχρωμου διακοσμητικού επιχρήσματος γίνεται με μεταλλική σπάτουλα και τρίβεται με μια πλαστική, προκειμένου να επιτύχουμε την τελική επιθυμητή αρχιτεκτονική υφή. Τα πλεονεκτήματα που επιτυχάνουμε από μια τέτοια κατασκευή είναι πολλά. Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψήξη, άριστη πυροπροστασία και ηχομόνωση, εξασφάλιση υψηλής διαπνοής του τοίχου και εξαιρετική βιοκλιματική άνεση, ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών, αποφυγή συμπύκνωση υδρατμών και της δημιουργίας μούχλας, μέγιστη προστασία του κτηρίου από κλιματικές καταπονήσεις, κέρδος πολύτιμου εσωτερικού χώρου σε νέα κτίρια, οικονομική και λειτουργική λύση για τη θερμομόνωση υφιστάμενων κτηρίων, πλήρης έλεγχος της κατασκευής με βάση προδιαγραφές και επιστοποιήσεις, ευελιξία στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση της όψης και τελικά αύξηση της αξίας του ακινήτου. Η Fibran χαρακτηρίζεται από εμπειρία και τεχνογνωσία, πιστοποιημένη ποιότητα, αξιοπιστία, συνεχή έρευνα και καινοτομία. Η Fibran διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον τομέα της θερμομόνωσης. Η ποιότητα των προϊόντων της Fibran είναι πιστοποιημένη από τα αγκυρότερα εργαστήρια της Ευρώπης. Οι αξιόπιστες και αποδοτικές κατασκευαστικές λύσεις της Fibran βασίζονται στις αρχές της δομικής φυσικής και εφαρμόζονται στις πλέον απαιτητικές κατασκευές σε όλο τον κόσμο. Η Fibran δεν πάβει να επενδύει συνεχώς στην έρευνα και ανακαινοτομή, παρουσιάζοντας πρωτοποριακά προϊόντα και δημιουργώντας νέες πρωτότυπες εφαρμογές. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εφαρμογές και τα προϊόντα της Fibran υπάρχουν στην ιστοσελίδα της. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και μέσα από όλα τα social media. Μην διστάσετε να ρωτήσετε τους ειδικούς, γιατί η Fibran γνωρίζει.